Μέσα σε κλίμα έντασης, έντονων αντιδράσεων και σκληρών χαρακτηρισμών, διεξήχθη το απόγευμα της Δευτέρας στην τοπική κοινότητα Καλαμιάς του Δήμου Αρταίων η συνεδρίαση για τη χωροθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου στη θέση Λιβάδια. Στη συνεδρίαση του τοπικού συμβουλίου παρέστησαν ο Δήμαρχος Χρήστος Σιρογιάννης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Γκολομάζος, η επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αρταίων, δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι άλλων φορέων και κάτοικοι. Πολλοί κάτοικοι στο χωριό ζήτησαν να γίνει ενημέρωση. Αυτοί που μου είπαν να έρθουν εδώ, να έρθουν εδώ μπροστά, δεν κρύβουμε πουθενά. Δεν κρύβουμε, Μιχάλη, δεν κρύβουμε πουθενά. Αυτοί που θέλουν, που μου είπαν να έρθουν να γίνει ενημέρωση και μετά να πάρουμε την απόφαση να έρθουν να τον πούν. Αν είναι έτσι. Από εσάς έχω πάρει την άδειά σας, ό,τι λέω να μην είναι προσωπικό μου και να είναι αυτό που λέω και να είναι γνώμη δική σας. Ποιοι συμφωνούν? Άρα ζητάτε. Ποιοι μπαίνουν δύο θέματα, μπαίνουν οι χωριανοί, μπαίνουν δύο θέματα. Θέλετε να συντονίσετε τη συζήτηση? Σε παρακαλώ, κομμά. Σε παρακαλώ, εδώ δεν θα τσακωθούμε. Κύριε Ξυλογιάννη, έρχεσαι λίγο. Τρεις φορές ο λαός της περιοχής Κρεκουκύρου έκανε δέλτα σίγμα. Παρακαλούσε τον τότε δήμαρχο, γιατί έρχεται, συντομεύσετε. Κάνετε μία μελέτη πρόσφατη. Προτού μας δείξετε αυτά που θέλετε, αυτά που έχετε, αυτά που σας έδωσε η υπεύθυνη της μελέτης, θέλω να σας δείξω και να σας αποδείξω κάτι. Σελίδα 14 από τη μελέτη που υποβάλλατε. Αναφορικά με το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτησης, υφίσταται εξωτερικό δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτησης. Παρακαλείται ο υπεύθυνος να μου αποδείξει όταν λέει εξωτερικό δίκτυο τι εννοεί. Έχει χαντάκια εκεί, έχει ποτάμι δίπλα και ό,τι προκύψει θα τα παίρνουμε και θα τα πηγαίνουμε στον Αμβρακικό. Δεύτερο, πιο κάτω μπορώ να σας διαβάσω ότι η μελέτη σας λέει ότι πρόκειται περί περιοχής και γης μη παραγωγικής. Μπορεί η υπεύθυνη της μελέτης να μας πει επακριβώς από πού άντλησε αυτή την πληροφορία. Έχουμε 1,5 με 2 χρόνια σε νεκρική σιγή από τον Δήμαρχο. Νεκρική σιγή. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι ο Δήμαρχος έδωσε συνέντευξη και λέει «Σας δίνω γη και ελάτε». Επιτροπή Χωροταξίας και Περιβάλλοντος, ΕΧΟΠ, για όσους είναι μέσα σε αυτό, της Περιφέρειας Ηπείρου, χαρακτηρίζει, το χαρακτηρίζει, δεν είναι δικό μου. Συγγνώμη, είναι δικό μου. Η περιφέρεια το λέει ακριβώς όπως θα σας το διαβάσω. Χαρακτηρίζεται η θέση Λιβάδια στην Καλαμιά ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Πρακτικό που το υπογράφει η περιφέρεια Ηπείρου 99 στις 20/12/2003. 99 στις 20/12/2013. Η απόφαση αυτή, σε συνδυασμό με την εκφρασμένη αρνητική θέση των χωριανών, τυπικά και ουσιαστικά ακυρώνει όποια δυνατότητα κατασκευής επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή μας. Αυτό, χωριανοί, είναι ένα από τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας που δεν μπόρεσαν ποτέ και εδώ τους καλούμε σήμερα και την εταιρεία που το έχει αυτό το χαρτί, η εταιρεία. Η χρήση του Μοσιά ανήκει στην κοινότητα Καλαμιάς. Για να αλλάξει χρήση, δεν φτάνει το 51% του χωριού. Θέλει το 75% του χωριού. Για να αλλάξει χρήση.
Ο τίτλος, η ιδιοκτησία είναι στο Δήμο, αλλά η χρήση είναι στην Καλαμιά. Πάτε το χαμπάρι αυτό. Δεύτερο. Έτσι. Πάμε και λέμε ότι δόθηκαν κάποια στοιχεία στο μελετητικό γραφείο που ήταν ψεύτικα. Ποιος τα έδωσε αυτά τα ψεύτικα στοιχεία στο μελετητικό γραφείο? Πάμε τώρα γιατί, να εξηγήσω γιατί όλη αυτή η ιστορία τραβήχτηκε πίσω και ξεκινάει να το δρομολογούμε από το 20, από τον Ιούνιο. Μπορεί να αλλάξει ο χαρακτηρισμός από γη υψηλής παραγωγικότητας χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Αυτή είναι η κία της κυβέρνησης που έγινε την άλλη μέρα που βγήκε η κία αυτή. Ο Δήμαρχος έδωσε συνέντευξη στη τηλεόραση και είπε ότι θα δρομολογήσουμε την Καλαμιά. Δεν ρωτάω τη διεργασία αυτή όλη, πώς έγινε, πώς τραβήχτηκε τόσα χρόνια, αλλά σας λέω άλλο ένα πράγμα, να το πάρετε χαμπάρι, να το ξέρετε. Έγινε επικοινωνία με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Περιβάλλοντος. Και το είπε ξεκάθαρα, να το ξέρετε. Όπου υπάρχει γη υψηλής παραγωγικότητας, δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί για να αλλάξει η χρήση της. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέα σπέα, πώς τα λέγονται, δεν πρόκειται να δοθεί φράγκο για να αλλάξει τη γη υψηλής παραγωγικότητας. Οργανωθήκαμε στην Καλαμιά. Μπαίνει το μεγάλο ερώτημα. Θέλουν να γίνουν κάποιες επενδύσεις. Συμφωνούμε. Δεν διαφωνεί κανείς. Δεν διαφωνεί κανείς. Πρώτα απ' όλα, είδαμε ότι κάπου κάποιος είπε ότι δεν θέλει κάποιος τσιφλικάς στο χωριό, γιατί θέλει να το πάρει αυτός για να γίνουν ακτινίδια. Άστο. Δεν το δίνουμε σημασία. Όχι, ονόμασέ το. Λέω όχι. Αν αναφέρεστε ότι είμαι εγώ τσιφλικάς, λέω ρητά όχι. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Θα σου κόψουμε και λοιπόν, σένα τα πόδια. Πάμε παρακάτω. Η διαδικασία ξεκίνησε, τα κανάλια τότε έκαναν το καθήκον, το πρόβαλαν σαν ένα έλλειμμα που έχει η περιοχή μας για αυτό το έργο. Τα αποτελέσμα και κατά περιόδους και ο Δήμαρχος έβγαινε στα κανάλια και ερωτηθήσεις από τους δημοσιογράφους και από τον κόσμο, έχουμε τα κρυκούκια. Αλλά όμως μετά από λίγο καιρό από ερωτήσεις ο Δήμαρχος, χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου βέβαια, ανέρεσε αυτή την ιστορία. Σε ερωτήσεις που κάναμε όλοι μας, τι γίνεται με τα κρυκούκια, ένας εξ αυτών και εγώ, λέει τα κρυκούκια κάποιοι επιχειρηματίες το συνιστούν ότι είναι καλύτερα στην Καλαμιά. Και σε παρακαλώ. Λοιπόν, δεν ήρθα εδώ για έτσι. Λοιπόν. Η τοπική κοινωνία της Καλαμιάς, όπως και το 2008, έτσι και στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου, αντέδρασε επισημένοντας πως η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται γη υψηλής παραγωγικότητας. Υπάρχει μία μελέτη η οποία έγινε το 2022 και εσείς έχετε ένα έγγραφο του 2013. Αυτό το έγγραφο το πήρατε τώρα, έτσι? Όχι βέβαια, σας είπα το 2013. Αυτό το πήρατε τώρα για να κάνετε εκ νέου την καινούργια μελέτη? Δεν ξέρω ποιος με ρωτάει, αλλά όταν... Ο πρόεδρος. Για μια περιοχή για να γίνει πάρκο, παίρνουμε υπόψη μας όλες τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις που έχουν δοθεί από τις αρμόδιες αρχές για την ίδια έκταση, οποτεδήποτε και αν αυτό συνέβη. Και δεν μας έχει ξανασυμβεί να επικαιροποιείται γη υψηλής παραγωγικότητας και να μετασχηματίζεται από υψηλή σε μη υψηλή το ανάποδο. Μπράβο! Αυτό που συνέβη. Άσε λίγο να μιλήσει, Αντρέα. Τώρα κάνουμε μια ερώτηση. Μπορεί να μας μιλήσει. Ξαναλέω και δεν αντιλαμβάνουμε το χειροκρότημα. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει φαινόμενο
όπου γη υψηλής παραγωγικότητας ή γη μη υψηλής παραγωγικότητας αλλάζει χαρακτήρα με δεύτερο έγγραφο στην ίδια περιοχή. Δεν μας έχει ξανασυμβεί ένα χρόνο μετά και μας προβληματίζει πάρα πολύ αυτό που ακούμε σήμερα. Τι άραγε συνέβη και άλλαξε η φύση και η δομή της γης μέσα σε 9 μήνες. Αυτό ας το απαντήσετε εσείς. Λοιπόν, για να διευκρινίσουμε τα γεγονότα. Όταν εδώ, που είναι εδώ στην παρέα μας, ο πρώην δήμαρχος θέλησε να κάνει την ίδια κίνηση για τον ΑΒ λόγο, η Διεύθυνση Γεωργίας έδωσε ένα ψεύτικο χαρτί. Αφήστε με σας παρακαλώ. Έδωσε ένα ψεύτικο χαρτί. Έφυγε μια επιτροπή από το χωριό, πήρε την εφημερίδα της κυβέρνησης πώς ορίζεται η γη υψηλής παραγωγικότητας, έκανε ανάλυση εδάφους, πήρε τα στοιχεία όλα από το ΤΟΕΒ, ότι ο Δήμος πλήρωνε αρδευτικά για το λιβάδι. Κάναμε αίτηση ανέρρησης, αυτό που υπογράψανε. Την άλλη μέρα είπαμε ότι κινούμαστε δικαστικά, την άλλη μέρα παρετείται η διευθύντρια, έρχεται η επιτροπή από την Πάτρα, εξετάζει το μέρος και δίνει το χαρτί γη υψηλής παραγωγικότητας. Για να το κάνουμε όμως πολύ απλά, πολύ απλά. Ξέρει κανείς από το χωριό μας, είστε μηχανικός και εγώ είμαι μηχανικός. Λοιπόν, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι η γη υψηλής παραγωγικότητας προστατεύεται. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ορίζεται διεθνώς από τον ΟΕ, από την κινητική οδηγία, από την ελληνική κυβέρνηση, από την νομοθεσία της Ελλάδας, ορίζεται γη υψηλής παραγωγικότητας, η γη που ποτίζεται. Εν όψη της απάντησης που θα σας δώσω αμέσως τώρα, την οποία παρακαλώ πολύ να ακούσετε, να την αξιολογήσετε και να μας αφήσετε να συνεχίσουμε, παρακαλώ το Προεδρείο να μας προστατεύσει όσον αφορά τόσο τη δυνατότητα του να εκθέσουμε τις απόψεις μας, όσο και την ίδια την προσωπικότητά μας, η οποία δεν μπορεί να διαβληθεί από κανέναν. Ακούστε λοιπόν, αγαπητοί. Η Οδύσσια για τη χωροθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου στην Άρτα ξεκίνησε το 2008, ενώ είχαν δρομολογηθεί οι διαδικασίες για την κατασκευή του στη θέση Κρεκού και Αμοτόπου. Όμως, ο Δήμαρχος Αρταίων επανέφερε το ζήτημα επιλογής και χωροθέτησης στην περιοχή της Καλαμιάς, αναφέροντας μία σειρά από επιχειρήματα που προκρίνονται για το σημείο αυτό. Εγώ έδωσα μια μελέτη που πήρα να μας κάνει μια αξιολόγηση. Γιατί εμείς σαν επιμελητήριο δεν έχουμε και τις ικανότητες. Φέτος, πέρυσι. Πήρα μια μελέτη και την έδωσα. Ο Δήμος έκανε, παιδιά. Υπάρχει και το Δημοτικό Συμβούλιο εδώ που ξέρει. Άντε, ρε Δήμαρχε! Άντε, που κοίτα, παρακαλώ. Άντε, πάρ' το λόγο. Ο Δήμος, κάναμε μια μελέτη για τα κρυκούκια. Είσαι ωραίος. Μπράβο, εντάξει. Μισό λεπτό. Συνεχίστε. Μισό λεπτό. Θα ξεδιαλύνουν όλα. Μισό λεπτό. Κάναμε, όταν ανελάβαμε εμείς σαν επιμελητήριο, σαν καινούργια διοίκηση, υπήρχε μια προγραμματική σύμβαση για τα κρυκούκια. Ξεκινήσαμε και κάναμε την πρώτη μελέτη, η οποία έβγαλε κάποιες κλίσεις στα κρυκούκια για αυτά. Η Δημοτική Αρχή ήδη, από ό,τι μας λέει και είναι εδώ ο Δήμαρχος να μας τα πει, ότι αυτές οι κλίσεις αποφάσισε να ξαναδώσει μια μελέτη. Πότε, κύριε, ποια χρονολογία?
Πέρυσι, φέτος. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν θυμάμαι ημερομηνίες. Μπορεί εγώ την αλήθεια σας πω, γιατί δεν σας πω ψέμα. Δεν νομίζω πέρα, ακούς. Και από εκεί και πέρα η Δημοτική Αρχή αποφάσισε ότι η θέση Κρυκούτια λόγω κλήσεων και αυτά δεν είναι σωστή από ό,τι μας ενημέρωσε και η μελέτη το έγραφε μέσα και έδωσε μια μελέτη να κάνει αξιολόγηση καινούργιων περιοχών. Εμείς πήραμε αυτή τη μελέτη, επειδή δεν είμαστε ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα, ο κύριος Μπαλτάς είναι και εκπρόσωπος από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, δώσαμε στον κύριο Μπαλτά να μας κάνει μια αξιολόγηση της μελέτης του Δήμου. Είμαστε εδώ, ξέρουμε από πού είμαι, μένω στους Χαλκιάδες, δεν μένω στο Κολωνάκι, ούτε μένω στην Άρτα, προέρχομαι από αγροτική οικογένεια, έχω αδειοδοτήσει ως διευθυντής βιομηχανίας το σύνολο των επιχειρήσεων του νομού, ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει επιχειρηματικό πάρκο και θέλω και παίρνω αυτή την απόφαση και είμαι υπέρ, το και στο λέω εκ των προτέρων, του επιχειρηματικού πάρκου στην Καλαμιά, έχοντας συνέστηση της επιλογής αυτής, γιατί κάποια στιγμή οι πολιτικοί πρέπει να τραβήξουν τον τόπο μπροστά. Αν οι πολιτικοί, σεβόμενοι την τοπική κοινωνία και την ακούμε εδώ σήμερα, αποφασίζουν οι τοπικές κοινωνίες χωρίς να γνωρίζουν το τι σημαίνει ένα επιχειρηματικό πάρκο για την περιοχή, δεν θα πηγαίναμε ποτέ μπροστά. Το ότι ο νομός Άρτας δεν έχει επιχειρηματικό πάρκο, αυτή τη στιγμή δεν είναι προτέρημα, είναι μειονέκτημα. Έτσι, τα παιδιά μας φεύγουν από εδώ από τις περιοχές μας και δεν έρχονται πίσω και κανένας δεν βοσκάει τα πρόβατα. Μεγάλωσα στα πρόβατα, ο πατέρας μου έχει ακόμη πρόβατα. Κανένας Καλαμιώτης δεν βοσκάει στα πρόβατα, στα λιβάδια. Και όπως ήτανε, σας άκουσα και θα με ακούσετε. Σας άκουσα και θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε. Είτε το θέλετε είτε όχι θα με ακούσετε. Σας παρακαλώ κάτσε κάτω. Θα με ακούσετε. Θα με ακούσετε. Θα καθίσουμε εδώ μέχρι να με ακούσετε. Σας παρακαλώ καθίστε κάτω. Δεν σας διέκοψα κύριε Ζόβα. Σας παρακαλώ πολύ, δεν σας διέκοψα. Έτσι, αυτά αλλού. Είμαι από εδώ. Καθίστε κάτω. Καθίστε κάτω. Ντροπή σου, κάτσε κάτω. Ντροπή σου και κάτσε κάτω. Ντροπή σου και κάτσε κάτω. Λέμε ότι σήμερα εδώ η απόφαση του τοπικού συμβουλίου, η οποία είναι γνωμοδοτική, έτσι, θετική, αρνητική, σεβαστή, και πρέπει με επιχειρήματα να τη διατυπώσετε και θα την ακούσουμε την απόφασή σας. Έτσι, είναι γνωμοδοτική. Κύριος της έκτασης είναι ο Δήμος Αρταίων. Είναι εδώ στο κτηματολόγιο, το οποίο κτηματολόγιο, κύριε, στην Καλαμιά έκλεισε το 1999 και έχει μεταγραφεί με το 65, που εδώ διατείνονται κάποιοι και έχουν αποφάσει στα χέρια τους. Το 65 μεταγράφτηκε στο Δήμο Αρταίων, άρα διαχειριστής είναι ο Δήμος Αρταίων αυτή τη έκταση. Κανένας άλλος, κύριος και διαχειριστής. Έχουμε και εμείς πολύ καλούς δικηγόρους και πολύ καλούς μηχανικούς. Θα λάμψει αλήθεια σήμερα. Δεν θα μας πείτε ψέματα και δεν θα μας πείτε τίποτα άλλο. Αναφέρομαι σε κάποια στοιχεία που ανέφερε ο Δήμαρχος. Και λέω, από τον ΟΕ, από την κινητική οδηγία, επιτρέπεται να γίνουν υποδομές που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη γεωργία. Αν κάνουμε συσκευαστήριο, το συσκευαστήριο βάζει μέσα φρούτα, είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό. Παίρνουμε την άδεια να γίνει. Αν ο άλλος που έφτιαξε για τις ελές, είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτό. Καταρχήν, Άγγελέ μου, Άγγελε, είσαι πανέξυπνος και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν θα αφήσουμε να πέφτουν πράγματα κάτω στο τραπέζι τα οποία δεν ισχύουν. Να πούμε καταρχήν ότι ο Δήμος δεν πουλάει την έκταση σε κανέναν. Το είπε και ο Άγγελος πιο πριν. Στην εταιρεία η οποία θα αναπτυχθεί, ο Δήμος θα εισφέρει τη γη του με εισφορά σε γη. Άρα εμείς δεν πουλάμε καμία, μπαίνουμε ως μέτοχος μέσα στο σχήμα και εκεί καλούμε. Ακούστε. Εγώ δεν διέκοψα τον Άγγελο πριν. Δεν σας διέκοψα. Ρε Άγγελε, είσαι μορφωμένος άνθρωπος. Σε διέκοψα πριν. Έτσι. Λέω, Θωμά μου, εμείς είμαστε ιδιοκτήτες της γης. Διαχειριστές αυτής της γης ως Δήμος Αρταίων, το κτηματολόγιο. Λέει ο νόμος, μέσα το ΦΕΚ λέει ότι για να λειτουργήσει ένα πάρκο γίνεται μια ΑΕ οι οποίοι μπορούν να μπουν μέσα. Αυτοί που έχουν τη γη, ιδιώτες, το επιμηλητήριο, περιφέρεια, όποιος θέλει και ο Άγγελος Οξυλογιάς με εταιρεία μπορεί να μπει μέσα. Από εκεί και πέρα εμείς δεν πουλάμε τη γη. Αυτή η γη αναπτυξιακά θα την χρησιμοποιήσουμε. Ένα. Δεύτερον, ακούστε. Δεύτερον.
Δεύτερον, θα κάνουμε τοπικά χωρικά σχέδια που ο Δήμος Αρταίων εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης για να γίνουν σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Εκεί πρέπει να ορίσουμε χρήσης γης που αυτή τη στιγμή στην Άρτα δεν έχουμε χρήσης γης. Κάπου θα ορίσουμε τα πτηνοτροφεία, κάπου θα ορίσουμε τα πυμνιοστάσια, κάπου θα πρέπει να ορίσουμε έναν επιχειρηματικό χώρο. Δεν γίνεται να μην ορίσουμε επιχειρηματικό χώρο. Ωραία, ένα αυτό. Άρα εμείς θα πρέπει, παιδί μου, να ορίσουμε αυτό το χώρο εκεί. Και ένα τελευταίο, ότι αυτή τη στιγμή προτείνουμε και το είπε και ο Άγγελος, ότι ο Πύρος, επειδή είναι συσκευαστήριο και ψυγείο, έκανε αυτό το πράγμα εκεί. Να δεχτούμε κι εμείς ότι σε αυτή την έκταση δεν θα γίνονται ρηπογόνες δραστηριότητες. Να γίνονται αποθήκες, να γίνονται συσκευαστήρια, να γίνονται ψυγεία ακτινιδίων, τα οποία τα έχει ανάγκη η περιοχή, γιατί όλοι ακτινιδοπαραγούσοι είμαστε, για να μην έρχεται ο κάθε Ιταλός και πουλάτε τα ακτινίδια όσο κι όσο. Εγώ έχω αυτή την πρόταση και αυτό το καταθέτω. Η επικεφαλής των παρατάξεων Δημοτική Αναγέννηση, Γέφυρα στο Μέλλον και Ριζοσπαστική Δημοτική Αλλαγή επεσήμαναν πως τάσσονται υπέρ της ίδρυσης επιχειρηματικού πάρκου, πάντα όμως με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών. Από το 2019 που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή μέχρι πέρσι το 2021, σε ερωτήσεις μας προς την Δημοτική Αρχή τι γίνεται με το επιχειρηματικό πάρκο, γιατί ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε και είπε ότι είναι από αγροτική οικογένεια. Εγώ μπορεί να μην είμαι από αγροτική οικογένεια, αλλά ασχολούμαι με επιχειρήσεις και είμαι κοντά στους επιχειρηματίες της περιοχής μου. Μας απαντούσε ότι προχωράνε οι μελέτες και γίνονται κτλ. Κτλ. Ξαφνικά πέρσι, το Νοέμβριο του 2021, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μας έθεσε ζήτημα αλλαγής θέσης. Ερωτήθηκε τότε για ποιο λόγο το κάνει, γι' αυτό και όλες δεν ψηφίσαμε εκείνη τη μελέτη εμείς ως αντιπολίτευση. Και δεν μας μίλησε για τσιφλικάδες, μας μίλησε. Του είπαμε λοιπόν να γίνει μία, όχι τοπικό συμβούλιο, μία γενική συνέλευση κατοίκων, να δούμε τι λένε οι κάτοικοι. Και αυτό το καθυστέρησε ένα χρόνο. Ένα χρόνο μετά ήρθαμε εδώ και ρωτώ τον κύριο Τσιρογιάννη, γιατί, κύριε Δήμαρχε, το 2015, σε δημόσια δήλωσή σας και σε βίντεο το οποίο έχουμε στο κινητό μας, μιλούσατε για ανάπτυξη στα Κρεκούκια και στον Αμότοπο. Ήσασταν άλλος δήμαρχος. Καταρχήν, σας χαιρετώ, γνωριζόμαστε όλοι. Απλώς εγώ θυμάμαι το ξύλο από το 12, από το 13 και ξέρετε, είμαι λίγο μαζεμένος. Ο Άγγελος εκεί, τάξη, τα θυμάται όταν μέδρε. Λοιπόν, παιδιά, εμείς σήμερα ήρθαμε να ακούσουμε την άποψη εδώ πέρα του κόσμου. Να ακούσουμε τι λέτε, να ακούσουμε τα επιχείρηματά σας και προφανώς πρέπει να γίνει το επιχειρηματικό πάρκο, θα δούμε πού. Έτσι, δεν ήρθαμε εδώ να πούμε ότι γίνεται. Καταρχήν δεν υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, πρέπει να ξέρετε. Ό,τι γίνεται μέχρι σήμερα, γίνεται μια πρωτοβουλία του Δημάρχου που πρέπει να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να επικυρωθεί. Λοιπόν, όταν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, να ξέρετε ότι θα το αποφασίσουμε τότε. Απλώς εγώ πήρα μια άποψη τι ακριβώς γίνεται. Εν πάση περιπτώσει και νομίζω ότι σύντομα θα λύσει το θέμα αυτό. Από τη στιγμή που υπάρχει εναλλακτική και υπάρχει τα Κρυεκούκια και ο Αμότοπος, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει αυτό το πράγμα να φτάσει σε πέρας, δηλαδή και από την κεντρική κυβέρνηση. Εδώ δεν είναι ότι μόνο εδώ έχουμε, εδώ, μόνο στην Καλαμιά, μόνο στη Θέση Λιβάδια, με όλα αυτά που ακούστηκαν. Υπάρχει εναλλακτική λύση, η οποία έχει μελετηθεί μια δεκαετία. Άρα ή λάθος κάνανε οι μελετητές, ή τζάπα λεφτά πετάξαμε στις μελέτες, για να επανερχόμαστε πάλι στο 2008, ή κάτι άλλο συμβαίνει. Για μας ήταν πολύ χρήσιμη η σημερινή γενική συνέλευση του τοπικού συμβουλίου και θεωρούμε ότι και τα τοπικά συμβούλια γενικά έτσι πρέπει να λειτουργούν. Η συζήτηση συνεχίστηκε ως το τέλος της συνεδρίασης εν μέσω εντάσεων με τελική απόφαση την αρνητική γνωμοδότηση της τοπικής κοινωνίας για να γίνει το επιχειρηματικό πάρκο στη συγκεκριμένη περιοχή. Αφήστε με να σας πω. Ομόφωνα το τοπικό συμβούλιο αποφασίζει τη μη χωροθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου στη Θέση Λιβάδια Καλαμιάς λόγω αμφισβήτησης προσκομμένων νέων εγγράφων για αμφισβήτηση των ομότητας στη διαδικασία. Η απόφαση.
Είστε ικανοποιημένοι. Το βιομηχανικό πάρκο, αλλά να πάει η Δημοτική Αρχή και ψήφισε πρώτα στα Κυριακό. Ναι, ναι, υπέρ τη αποφάση. Άρα ήταν. Λάθος. Τι θέλετε. Όχι. Συμφωνείτε με την απόφαση που έβγαλε σήμερα το τοπικό σου. Ναι, συμφωνώ. Θεωρείτε ότι θα ήταν άσχημο αυτή τη στιγμή να γινόταν κάτι τέτοιο εδώ? Κοιτάξτε. Με ποιο επιχείρημα το λέτε? Θα σου πω. Όταν θέλεις να κάνεις ένα πάρκο, έτσι, ψάχνεις να βρεις μια περιοχή που θα έχει να δώσει περισσότερα. Η περιοχή δικιά μας, δεν ξέρω για κάποια άλλη, πρέπει, εμείς έχουμε χωράφια. Το πάρκο δεν θα πάει μόνο στα 200 μέτρα, στα 200 στρέμματα, θα πάει και παρακάτω. Όλοι έχουν κάποιο λόγο για να το κάνουν. Τι εννοείτε? Όπως ακούσατε και προηγουμένως. Μα εσάς ρωτάω, μα είδε. Αυτά που είχα να πω τα ΑΠΑ, δεν ξέρω αν με πήρατε, μέχρι εκεί. Άρθηκε και μια ομόφωνη απόφαση αρνητική για τη χωροθέτηση του επιχειρηματικού πάρκου στην Καλαμιά, στα Λιβάδια τα δικά μας. Όλοι είπαμε, λόγω του ότι παρουσιαστήκαν νέα έγγραφα τα οποία χαρακτηρίζουν γη υψηλής παραγωγικότητας τελικά για τη θέση Λιβάδια. Θέσαμε και το ερώτημα αυτό στον κύριο Μπαλντά που είχε κάνει τη μελέτη εκ νέου και αυτός δεν γνώριζε κάτι. Απάντησε στο ερώτημα για το υπάρχει αυτό το έγγραφο το νέο από το 2014 σε σχέση με το άλλο το 2013, που υποτίθεται αυτά δεν αλλάζουν, δεν είμαστε καθόλου αρμόδιοι να το γνωρίζουμε αυτό, απλά λόγω το ότι μας προσκουμήσαν αυτά τα έγγραφα και τα υπογραφές των χωριανών που μας δηλώνουν τον αρνητισμό για αυτό το πράγμα, αποφασίσαμε ομόφωνα όχι.